πάμε στο πρώτο θέμα, το οποίο είναι ως εξής. Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μακρακόμης για το έτος 2022 και η εισηγήτρια είναι η κυρία Αρβανίτη. Καταρχήν να αναφέρουμε ότι στην πρόσκληση υπάρχει η λέξη προγράμματος δράσης. Η λέξη δράσης διαγράφεται, όπως σωστά το διάβασε ο πρόεδρος. Και η εισήγηση έχει ως εξής, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 3852 του 2010 και την υπαρχήμο 1 του 2021 απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης, την υπαρχήμο 1 του 2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, την υπαρχήμο 89 του 2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου για την περίοδο 2020-2023. Την υπαρχήμο 114 του 2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου για την περίοδο 2020-2023. Εισηγούμε την έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μακρακόμης έτους 2022, ως έχετε επισυναπτώμενο στην παρούσα εισήγηση σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε με την υπαρχήμο 1 του 2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει τεθεί υπόψη σας για έγκριση σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2022. Προηγήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τους νόμους για το θέμα αυτό, δηλαδή γνώμη της Επιτροπής Διαβούλευσης, προτάσεις όλων των κοινοτήτων στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού του Δήμου μας, συλλογή των προτάσεων αυτών και ταξινόμησή τους από τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. Βέβαια, δεν θα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διευθύντρια της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, την κυρία Ρίτσα Παταριά, για την εξαιρετική δουλειά που έκανε, αλλά και όλη την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου σήμερα να μπορούμε έγκαιρα να συζητήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω μέσα από τον διάλογο που θα ακολουθήσει και τις όποιες ερωτήσεις γίνουν και απαντήσεις που θα δοθούν από τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας, θα εγκρίνουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2022. Θέλω επίσης να διευκρινίσω στο τεχνικό πρόγραμμα και να σας εξηγήσω λίγο με νούμερα. Από τους κωδικούς χωρίς μελέτη υπάρχουν αυτή τη στιγμή 907.440 ευρώ. Σε φάση ολοκλήρωσης μελετών, το οποίο στον επόμενο μήνα θα είναι έτοιμη, είναι περίπου 680.400 ευρώ. Έτοιμη προς μελέτη και δημοπρασία ή ανάθεση είναι 6.922.973,60 ευρώ και δημοπρατήθηκαν 7.854.844,40 ευρώ. Κύριε Παπαευθυμίου, έχετε τον λόγο για να τοποθετηθείτε. Εγώ ομολογώ ότι είμαι αρκετά μπερδεμένος όταν συζητήσουμε με το τεχνικό πρόγραμμα και θα σας πω και γιατί. Τα δύο προηγούμενα τεχνικά προγράμματα ήταν της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Τώρα τα ποσοστά έχουν μειωθεί, σχεδόν τα 2/3 είναι πάλι από την προηγούμενη, την προ-προηγούμενη δημοτική αρχή, εμάς δηλαδή. Τα χρήματα τα καινούργια, από όσο ξέρουμε που περιλαμβάνονται, είναι και από τον Ιαννό. Είναι από τον Ιαννό 1.000.000. Είναι 200.000 αυτά που ο κύριος Κοντογιώργος προώθησε για τη γραμμένη, για το νερό της γραμμένης. Είναι ο ΣΜΑ 1.273 και 250.000 πρέπει να είναι από την Υπουργική Περιβάλλον. Είναι και 4.405.273 από τα υδρόμετρα. Ναι, είμαι και. Μόνο που δεν περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα γιατί είναι προμηθεία. Μιλάμε για το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν περιλαμβάνεται. Κουμένα μας γίνεται για το τεχνικό πρόγραμμα. Λοιπόν. Όχι. Καλώς θα το έχετε πρώτο άλλο. Ωραία. Άλλο, δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Σας πω, δεν είμαι αντίθετος, αλλά θα δείτε ότι θα μπορούσατε να πάρετε ένα άλλο έργο που να έχει έτσι άμεση απήχηση στους δημότες. Αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει γιατί λειτουργεί το ίντερνετ. Το ίντερνετ, τα χωριά. Εν πάση περιπτώσει. Τι είναι, κάτι είναι, κάτι. Αυτές είναι οι χρηματοδοτήσεις που παίρνετε αυτά τα 2,5 χρόνια σχεδόν. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να είμαι και ευχαριστημένος. Και αυτό θα το καταψηφίσουμε. Μάλιστα.
Ο κύριος Δράμος έχει τον λόγο. Τώρα θα θέλαμε από την πολιτική αρχή να μας πει για περισσότερα πράγματα για το πώς αντιλαμβάνεται το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η χρονιά που έρχεται, πού στοχεύει, ποιος είναι ο μπούσουλας που έχει. Δεν είναι απλά μια σειρά προτάσεων που πέφτουν στα τραπέζια, δεν μπορούμε αυτές να κάνουμε. Υπάρχει όραμα, υπάρχει κεντρική ιδέα. Η περιοχή μας σε ένα χρόνο θα πρέπει να έχει αλλάξει σε αυτό, σε τέτοιο ποσοστό. Τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό της κοινωνική αρχή. Δεν μας το πει. Έχουμε την απαρρύθμιση κάποιων έργων που έρχονται από παλιά, από πολύ παλιά. Και κάποια που προσθέτεται συνέχεια. Γιατί να πρέπει στην επισκευή των σχολικών κτηρίων 40.000 να είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και 60.000 από ίδιους πόρους. Αυτό το χρειάζεται το βλέπετε. Πήγε η αρμοδιότητα, πέρασε η αρμοδιότητα στους Δήμους και τότε λέγατε όλοι εσείς, μα έρχονται και τα ανάλογα κονδύλια. Πού ήταν. Δεν λέμε προς Θεού να μην επισκευαστούν τα σχολεία που έχει καθυστερήσει. Πήγε εδώ μια απάντηση, να μην χαρακτηρίζει την προηγούμενη φορά για αυτό το θέμα η κεντροπή. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα δηλαδή. Αλλά είναι δυνατόν το κράτος να μην δίνει τα απαραίτητα χρήματα για τη συντήρηση των σχολείων και να προβλέπει τώρα ο Δήμος πολύ περισσότερα από ίδιους πόρους για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αύριο μεθαύριο δεν θα είναι 40-60, θα είναι 70-30, 80-20 και στο τέλος πάρτε τα και κάτι το επιθέλετε όταν σχολεία υπάρχουν. Ένα δεύτερο. Υπάρχουν πολλά κονδύλια που αφορούν την ίδρυψη. Κατακαιρματισμένα, χωρίς κάποιο ιστό που να ενώνει όλα αυτά. Το έχουμε ξαναπεί και το λέμε μια φορά. Δεν θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή, ήδη έχει περάσει τόσο καιρό πλέον που είναι στα πράγματα, να έχει καταλήξει σε ένα σχέδιο επίλυσης του προβλήματος ίδρυψης που υπάρχει στην περιοχή μας. Γιατί υπάρχει πρόβλημα ίδρυψης. Το πρόβλημα ίδρυψης δεν είναι μόνο αν υπάρχει νερό να στάξει από τη βρύση, αλλά και τι ποιότητα έχει αυτό το νερό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι σε πολλά χωριά και ιδίως αυτά που ιδρεύονται από γεωτρήσεις, το νερό δεν είναι ότι το καλύτερο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια σκέψη, ένα σχεδιασμός. Ή να γίνονται τα πράγματα αποσπασματικά και να ξοδεύονται και χρήματα και φυσική πόρη. Ετοιμάζεστε να δώσετε το νερό του Μαυρίλου και πληρώνετε λεφτά για μελέτες υδροληψίας. Περισσεύει το νερό κατά τα άλλα. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί, τι ψάχνετε να βρείτε. Εκεί το νερό περισσεύει και στον κάμπο με τις γεωτρήσεις δεν έχουν να πιούν καλό νερό. Αυτά πότε θα λυθούν, τον επόμενο αιώνα. Θα ξοδεύει ο Δήμος κάθε χρόνο τόσα χρήματα και αν πηγαίνουν αυτά τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν. Ένα άλλο ζήτημα. Φαίνεται να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αν σωστά το αντιλαμβανόμαστε, έτσι το κάνει η Δημοτική Αρχή. Να ενοποιούνται αυτές οι ασφαλτοστρώσεις κλπ. Αυτά τα μικρά έργα που γίνονται στα χωριά και να βγαίνουν μεγάλα ποσά. Γίνεται και στη Δημοτική Ενότητα, όπως λένε ο Μακαρακόμης και Σπεριάδας, και βγαίνουν κάποια συνολικά ποσά για να δοθούν προφανώς πυροβολαδίες, αντιλαμβανόμαστε. Είναι έτσι. Αν είναι έτσι, καλό σου σκέφτεσαι. Ακριβώς έτσι είναι. Γιατί δεν το κάνετε και με την ίδρυψη. Και ξοδεύετε από εδώ, από εκεί, από εκεί και βγαίνει στο τέλος ένα τεράστιο ποσό. Μα στην ίδρυψη και στην ίδρυψη, κύριε Ράμο. Η δημοκρασία είναι όλες, όλες οι... Άκου, πάνω, πάνω. Μην καταλαβαίνει τα μισά. Τα μαζεύεις εσύ. Θα τα κερματίζεται. Ίδρυψη εδώ. Ίδρυψη εκεί. Ίδρυψη παραπέρα. Να πάρουμε σωλήνα το ένα τραγωγείο πάνω στον άλλο. Αυτό είναι τραγωγείο στον άλλο και το πρόβλημα δεν γίνεται. Και μετά τον έχουμε.
Ένα τρίτο ζήτημα. Προσέξτε το, σας το έχω ξαναπεί. Κρατάτε τις ισορροπίες. Το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι ισορροπημένο. Ο Δήμος απαρτίζεται από τη Δημοτική Ενότητα Σπεριάδας, Δημοτική Ενότητα Μακακόμης, Αγίου Γεωργίου και την Φρυσό. Πρέπει να τηρούνται οι ισορροπίες. Δεν τις τηρείτε. Έχετε στο μυαλό άλλα πράγματα. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση. Και το κερασάκι στην τούρτα για το πώς θα αντιλαμβάνεστε αυτά τα πράγματα. Προβλέπετε 31.000 για ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για το ιστορικό κέντρο Σπεριάδας και προβλέπονται άλλες 31.000 για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το ιστορικό κέντρο να γίνουν. Δεν λέμε όχι. Αλλά άμα ξεκινάτε 62.000 για συμβουλές και για μελέτες, πού θα βρείτε λογαριασμό για να γίνει κάτι ουσιαστικό μετά. Προς τι δηλαδή αυτή η απλοχεριά, αυτή η πολυτέλεια, ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για το ιστορικό κέντρο. Εν πάση περιπτώσει, επανερχόμενοι σε αυτό που είπαμε στην αρχή, δεν έχει κεντρική ιδέα, δεν έχει έναν ιστό. Είναι ατάκτως ερημένα έργα, μικρά ή μεγάλα, που πολλά έρχονται από πολύ παλιά και κάποια έχουν προσθεθεί και αυτό το βαφτίζεται αναπτυξιακό και έγινε και με βάση αυτό και για την κριτική διαβούλευση και του προέδρου κλπ. Κλπ. Φτώχεια και μιζέρια και το καταψηφίζουμε. Κάποιος δημοτικός σύμβουλος να τοποθετηθεί επί της εισήγησης. Κύριε Πρόεδρε, εγώ αν δεν θέλει κάποιος άλλος. Ελάτε κύριε Μπίτο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αμανάταξε έχουμε ψηφίσει και τα δύο προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα που βλέπουμε είναι το εξής. Ότι παρόλο που υλοποιούμε, παρόλο που σχεδιάζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και με έργα που έρχονται από παλιά και κάποια καινούργια που είναι ο Δήμαρχος, βλέπουμε ότι αυτά στην πράξη δεν υλοποιούνται. Και θα σας πω και κάτι. Πλέον έχουν γίνει πιο ευνοϊκές η νομοθεσία περί δημόσιων συμβάσεων. Δηλαδή η καπηγητή ανάθεση του έχω, αν δεν κάνω λάθος, με 60.000 ευρώ. Και εδώ πέρα, θα ήθελα να πω κάτι και στον κύριο Ράμο, με γενικά στο Συμβούλιο, δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε την απευθεία ανάθεση. Οι απευθεία αναθέσει, ο ορισμό του και η λογική του είναι να μένουν κάποια χρήματα, γι' αυτό και μπορούμε να σπάμε τα ποσά στι δημοτικέ ενότητε, στην τοπική κοινωνία. Όταν γίνονται για αυτό το σκοπό, καλώ να γίνονται. Όταν όμω γίνονται κατάθεση, όπω είπε πριν ο κ. Ράμο, για συμβουλευτικέ υπηρεσίε, τι κακώ γίνονται. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερο κομμάτι. Όταν αυτό που γίνεται με τη ΣΑΤΑ που ενωνόταν και έπαιρνε δημοπρασία για υψηλέ εκτόσει, αυτό γινόταν και παλιά. Έχουν γίνει αρκετά έργα με διάφορου εργολάβου και από πριν. Αλλά το βασικό πρόβλημα που βλέπουμε εμεί τώρα είναι ότι δεν υλοποιούνται τα έργα. Δεν υλοποιούνται. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή, τα βάζουμε κάθε χρόνο, τα βάζουμε. Ένα παράδειγμα. Έχει να αξιοποιηθεί ΣΑΤΑ στο Δήμο από το 2019, ας πούμε. Δηλαδή, από τότε που αναλάβατε εσείς, δεν έχει αξιοποιηθεί ΣΑΤΑ για τα φωτιά. Και καλούμε, και αν το συνδέσω και λίγο αλλιώς, καλούμε τώρα τον κόσμο και καλά κάνουμε και τον καλούμε και θα προσπαθήσουμε γι' αυτό να απογραφεί στο Δήμο μας. Ώστε να έχουμε αυτά τα λεφτά να μην τα χάνουμε. Αφού δεν πέφτουν στην ουσία, δεν γίνονται κάποια έργα. Αυτό το θέμα θα έπρεπε να κοιτάξουμε. Ευχαριστώ από μένα. Λοιπόν, προχωράμε στην ονομαστική ψηφοφορία επί της εισήγησης. Ο Γιώργος Παναγιώτης, υπέρ. Τελεπής Χρήστος, υπέρ. Σπανός Κωνσταντίνος, υπέρ. Κουτσολέλος Γιώργιος, υπέρ. Σοφιανός Βλάσιος, υπέρ. Ο Παευθυμίου Οδυσσέας, υπέρ. Στεφανής Γεώργιος, υπέρ. Αρβανίτη Βασιλική, υπέρ. Ο Κωνσταντίνος Ανδρέας, υπέρ. Στεφανής Κωνσταντίνος, υπέρ. Ρίγα Λαμπρινή Λιβία, υπέρ. Θεόπουλος Κωνσταντίνος, υπέρ. Εφαντής Αλέξανδρος, υπέρ. Από Ευθυμίου Ευθύμιος, υπέρ.
Κατσιμάνης Κωνσταντίνος. Κατά. Καραγκούνης Αφανάσιος. Κατά. Λιάγκας Δημήτριος. Κατά. Κατσανούλα Μπαδιάρη Δήμητρα. Κατά. Μπίτος Γεώργιος. Θα δώσω αρνητική ψήφο, όχι γιατί διαφωνώ με τα έργα που είναι μέσα. Διαφωνώ με το σχεδιασμό, διαφωνώ με την προτεραιοποίηση. Και όπως σας είπα πριν, δεν υπάρχει σχεδιασμός για να υλοποιούνται αυτά τα έργα και να μην είναι γράμμα κενό το τεχνικό πρόγραμμα κάθε χρόνο. Κατάβουμε. Τσόνος Ανδρέας. Ράμος Παναγιώτης. Κατά. Καρλάτος Κωνσταντίνος. Δελικούρα Καρούλα. Κατά. Δεκατρείς σίγουροι ψήφισαν υπέρ, 10 σίγουροι ψήφισαν κατά.